Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση ότι Βεβαίως. Οι οικολόγοι ενδέχεται, αν και με χαμηλότερο ποσοστό, να πάρουν 3 έδρες παρά 2. Ο λόγος είναι, τώρα βλέπουμε και το γραφικό, ο τρόπος που δουλεύει το σύστημα στη δεύτερη κατανομή, επειδή αφαιρούνται όσοι δεν έχουν λάβει ποσοστό πέρα του 3,6, το εκλογικό μέτρο αλλάζει. Και το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής εκτιμούμε ότι θα είναι κοντά στο 1,3. Άρα οι οικολόγοι παίρνουν μία έδρα από την πρώτη κατανομή στη Λευκωσία, με το 1,79 περίπου που είναι το Παγκύπριο μέτρο, ανάλογα βέβαια με το μέτρο της Λευκωσίας που είναι και ελαφρώς χαμηλότερο, και κουβαλούν όλα τα υπόλοιπα στη δεύτερη κατανομή. Τα υπόλοιπα προς το παρόν αθροίζουν στο 2,60 κάτι, που είναι 2 φορές το μέτρο της δεύτερης κατανομής. Άρα μάλλον οι οικολόγοι θα βρεθούν και με τα δίνουμε έδρες. Και ένα επαρχία τώρα, και Παναγιώτη. Ναι. Η πιο μεγάλη πιθανότητα είναι να πάνε 2 έδρες στη Λευκωσία και 1 στη Λέμεσο για τους οικολόγους. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε την κατανομή στη Λέμεσο. 3 έδρες για το Δημοκρατικό Συναγερμό, 3 για το ΑΚΕΛ, 2 για το ΔΙΚΟ, 1 για την ΕΔΕΚ, 1 για το ΕΛΑΜ, 1 για τη Δημοκρατική Παράταξη και, όπως ανάφερα νωρίτερα, 1 για τους οικολόγους. Δεν είδαμε τη Λευκωσία. Αν μπορούμε να το δούμε. Εκτίμηση λοιπόν για τη Λευκωσία. Ναι. Η Λευκωσία φέρνει ένα παράξενο. 6 έδρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός και πιθανόν να έχει 6 έδρες στο ΑΚΕΛ. Αυτό έχει να κάνει με την τρίτη κατανομή. Η τρίτη κατανομή δίνει τις έδρες οι οποίες απομένουν στα κόμματα τα οποία περνούν στην τρίτη κατανομή. Να πούμε ότι τώρα φαίνεται να μένουν αδιάθετες 4 έδρες στην τρίτη κατανομή. Mm-hmm. Περνάει το ΔΙΚΟ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ. Περνάει πρώτο το ΔΙΚΟ, άρα θα πάρει 2 από τις 4 και θα πάρουν από 1 Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ. Η αδιάθετη η οποία μένει για το ΑΚΕΛ φαίνεται να είναι προς το παρόν στην Λευκωσία. Σε περίπτωση που δεν είναι στην Λευκωσία, θα είναι δεύτερη στη Λάρνακα. Για το ΔΙΚΟ, όπως είπαμε, η Λευκωσία. Για το ΑΚΕΛ, ναι. Για το ΑΚΕΛ, ναι. Για το ΔΙΚΟ η Λευκωσία στις 3 έδρες, για το ΕΛΑΜ στη 1, στους οικολόγους οι 2 που ανάφερα, και 2 για την Δημοκρατική Παράταξη, που και εκεί έχουμε το ενδεχόμενο η 1 έδρα να παίξει είτε στη Λάρνακα είτε δεύτερη στη Λευκωσία. Για τη Λάρνακα, 2 έδρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 1 το ΑΚΕΛ με την επιφύλαξη που ανάφερα νωρίτερα. Εάν δεν πάρει έκτη στη Λευκωσία, θα πάρει δεύτερη στην Λάρνακα. 1 για την ΕΔΕΚ, 1 για το ΕΛΑΜ και 1 για τη Δημοκρατική Παράταξη. Στην Αμόχωστο διατηρεί 4 έδρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατηρεί 3 έδρες το ΑΚΕΛ. Εδώ έρχεται ένα άλλο παράδοξο για το Δημοκρατικό Κόμμα που παραδοσιακά παίρνει 1 έδρα στην Αμόχωστο. Φαίνεται ότι ίσως να πάρει δεύτερη με βάση την λογική της τρίτης κατανομής. Και έχουμε 1 για ΕΛΑΜ, 1 για Δημοκρατική Παράταξη. Επίσης η έδρα μεταξύ ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ στην Αμόχωστο φαίνεται να διεκδικείται ακόμα. Και μας έμεινε η Πάφος. Η Πάφος είναι από συνήθως 1. Εύκολη από 1 για να. Δημοκρατικό Συναγερμό. Εύκολη για τα κόμματα, για τους υποψήφιους όχι πάντως, γιατί έχουμε σοβαρά ντερμπίκι. Σωστά, ναι. Για την κατανομή. Και στην Κερίνια έχουμε 2 σενάρια. Το ένα σενάριο μοιάζει με αυτό του 2016. Δηλαδή όπου ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να πάρει 2. Και το άλλο σενάριο μοιάζει με το 2011, όπου την τρίτη έδρα την παίρνει το ΔΙΚΟ αντί το Δημοκρατικός Συναγερμός. Έχουμε ακόμη λίγο δρόμο. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Δημοκρατικός Συναγερμός να βγάλει 4η έδρα στη Λέμεσο? Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, εάν το υπόλοιπο των οικολόγων δεν καλύψει 2 φορές το μέτρο της δεύτερης κατανομής, τότε οι οικολόγοι θα πέσουν στις 2 έδρες και εκεί θα μείνει 1 έδρα η οποία μάλλον θα πάει στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά το πού δεν το έχω ακόμα να σας το πω. Ωραία.